Συνοδευόμενοι από τους υποψήφιους βουλευτές Ευγένιο Καλοτραπέζη και Δημήτρη Στεφανίδη, τα στελέχη του κόμματος που συνεργάζεται με τη Δράση και τη Φιλελεύθερη Συμμαχία στις εκλογές του Ιουνίου, σύνδεξη τύπου παραχώρησαν ο αντιπρόεδρος του κόμματος Δημιουργία Ξανά Σεραφείμ Κοτρότσος και το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Γιάννης Χιάτρας που επισκέφθηκαν την Ξάνθη. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου στην Ξάνθη Ευγένιος Καλοτραπέζης, στόχος των ενημερωτικών συναντήσεων είναι να υπάρξει πληροφόρηση των ψηφοφόρων για τις προβλέψεις του προγράμματος του κόμματος κατά τομέα και να λυθούν οι όποιες απορίες υπάρχουν σχετικά με τις θέσεις για το μέλλον της χώρας. Ο Σεραφείμ Κοτρότσος από την πλευρά του ανέφερε ότι η Δημιουργία Ξανά είναι ένα φρέσκο κόμμα με ζωή λιγότερο από 3 μήνες, το οποίο επιχειρεί να βγάλει τη χώρα από τα διέξοδα. Η Δημιουργία Ξανά είναι ένα κόμμα πολύ φρέσκο. Είμαστε 88-89 ημερών από την ιδρυτική μας δημογραφή της ιδρυτικής μας διακήρυξης και ήδη κατεβήκαμε σε μια εκλογική αναμέτρηση και τώρα ετοιμαζόμαστε για τη δεύτερη. Ο λόγος που όλοι εμείς βρισκόμαστε εδώ, πολίτες, επαγγελματίες που αφήσαμε για λίγο τις δουλειές μας και τρέχουμε για να κυνηγήσουμε την εκλογή και την είσοδο της Δημιουργίας Ξανά στη Βουλή, είναι γιατί πιστεύουμε ότι αυτοί που μας έφεραν εδώ, τα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα παραδοσιακά αντιπεριλητευόμενα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ κτλ., δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μας βοηθήσουν να βγούμε από το διέξοδο που μας φέρανε. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι η χώρα χρειάζεται κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές, κάποιες συγκεκριμένες τομές για να ξεκολλήσει, για να προχωρήσει μπροστά και είναι βέβαιο ότι αυτοί οι πολιτικοί σχηματισμοί που κουβαλάν τα βαρύδια του παρελθόντος των δυνάμεων που τις στηρίζουν και τις στήριξαν και που αν θέλετε συμμετέχουν στην κρατική διαφθορά, σε καμία περίπτωση δεν θα τους επιτρέψουν να κάνουν αυτά που χρειάζεται η χώρα. Εδώ εμείς λοιπόν αγωνιζόμαστε προκειμένου την επαύριο των εκλογών να μπορέσουμε να ασκήσουμε την κοινοβουλευτική πίεση που χρειάζεται, ούτως ώστε ορισμένες απλές αλλαγές που όλοι τις συζητάμε αλλά δεν γίνονται, να αρχίσουν να γίνονται πράξη. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του κόμματος, η Δημιουργία Ξανά μιλά για πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, ξεκινώντας από το πολύ απλό, που είναι η αλλαγή της σχέσης κράτους και πολίτη, προκειμένου να τεθούν οι βάσεις μιας αυτονόητης επιχειρηματικότητας, ενώ όπως πρόσθεσε, η ανατροπή δεν περιλαμβάνει μόνο την οικονομία. Η ανατροπή δεν περιορίζεται στην οικονομία, περιλαμβάνει και το πολιτικό σύστημα. Λέμε μέγιστος αριθμός θητιών σε οποιοδήποτε ελεκτικό αξίωμα 3, 12 χρόνια δηλαδή. Λέμε ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού, άλλος θέτει τους νόμους, τους κανόνες του παιχνιδιού, άλλος επιτηρεί την εκτέλεση. Λέμε αυστηρός έλεγχος στα οικονομικά των κομμάτων, μείωση της κρατικής δαπάνης, μία σειρά από μεταρρυθμίσεις εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε η χώρα μας να ξεκολλήσει από αυτά που τη δεσμεύουν και την κρατάνε αγγελωμένη όλα αυτά τα χρόνια. Όπως σημείωσε από την πλευρά του ο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Γιάννης Χιάτρας, το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι θέμα χρέους, αλλά θεσμικό. Το πρόβλημα της χώρας μας είναι παλιό. Δεν είναι απλά πρόβλημα χρέους. Το πρόβλημα χρέους είναι το αποτέλεσμα. Η βάση, κατά την άποψή μας, είναι το πρόβλημα των θεσμών σε αυτή τη χώρα. Ο Άνταμ Σμιθ έγραφε κάποτε τους παράγοντες που επηρεάζουν τον πλούτο των εθνών. Προσπάθησα λίγο να το παραφράσω και να το συντομεύσω και κατέληξα ότι στη φράση ότι ο πλούτος των εθνών είναι η ποιότητα των θεσμών τους. Δηλαδή, ο πλούτος μιας χώρας προσδιορίζεται από το πώς λειτουργεί αυτή η χώρα, πώς λειτουργούν οι θεσμοί. Οι θεσμοί σε αυτή τη χώρα, στην Ελλάδα, έχουν καταρρεύσει. Όλοι οι θεσμοί. Ακόμα ο κύριος Χιάτρας εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στη Δημιουργία Ξανά. Γιατί ήρθα στη Δημιουργία Ξανά? Ήρθα και μάλιστα ήμουν από τα πρώτα μέλη της Δημιουργίας, γιατί θεωρούσα άδικο για μένα που έχω άριστες σπουδές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αμερική να έχω καταλήξει ουσιαστικά να είμαι χωρίς δουλειά. Θεωρώ άδικο να υπάρχουν άνεργοι, να είναι άνεργοι το 22% των συμπολιτών μας και να είναι άνεργα παιδιά έως 25 χρονών, ένα σταδίο περίπου. Τέλος, το μέλος της Εθνικής Επιτροπής από την Ξάνθη Δημήτρη Στεφανίδης μεταξύ άλλων ανέφερε ότι το δίλημα δεν είναι υπέρ ή κατά του μνημονίου, καθώς κανείς δεν το έχει διαβάσει, αφού τα περισσότερα μέτρα αφορούν στην ανάπτυξη και τη θεσμική ανασυγκρότηση.